Καλημερίζω τον πρόεδρο των ξενοδοχοϋπαλλήλων και αντιπρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Νίκο Κοκολάκη. Καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα και εσάς στους ακροατές σας και χρόνια πολλά. Να είμαστε καλά όλοι μας και του χρόνου. Θέλω να ξεκινήσω από εκείνο το άλλο. Σήμερα Μεγάλη Πέμπτη, εσείς δίνετε και μια παραπάνω βοήθεια στους συναδέλφους σας ως σύλλογος που δεν μπορούν να τα καταφέρουν οικονομικά. Δεν κάνει να ξεχνάμε ότι αυτή η μη επέκταση του Ταμείου Ενεργείας ότι φέρνει πάρα πολλά προβλήματα στη διαβίωση τόσων μα τόσων ανθρώπων. Ναι, πραγματικά σήμερα για άλλη μια χρονιά προσπαθούμε να βοηθήσουμε συναδέλφους ξενοδοχοϋπαλλήλους που έχουν περισσότερο οικονομικά προβλήματα. Είναι οι οικογένειες εκείνες που είναι μόνο γονεϊκές, οι πολύτεκνες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ξενοδοχοϋπαλλήλων. Σήμερα λοιπόν έχουμε κανονίσει σε αυτούς τους συναδέλφους μας να τους βοηθήσουμε δίνοντας τρόφιμα, δίνοντας το αρνί και πατάτες. Είναι, πιστεύουμε, μια στήριξη σε μια δύσκολη εποχή που βλέπουμε την ακρίβεια στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης να αυξάνονται καθημερινώς και εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε αυτές τις οικογένειες. Αυτό είναι το καλό. Νομίζω έχουν ειδοποιηθεί οι συναδελφοί σας, ξέρουν που θα έρθουν, τι θα κάνουν για να πάρουν αυτή την βοήθεια. Αλλά από την άλλη, και ενώ ξέρετε, διαβάσαμε θετικά πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, ότι έγινε με υποχρεωτική, όπως γνωμοδότησε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, μαθαίναμε από εσάς ότι πολλοί μεταβάλλουν ή κάποιοι τέλος πάντων, γιατί δεν είναι οι πάρα πολλοί, αλλά είναι κάποιοι οι οποίοι μεταβάλλουν με παράνομο και καταχρηστικό τρόπο τους όρους της τοπικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που ζητάτε και αυτή να γίνει υποχρεωτική, κύριε Κοκολάκη, έτσι? Ναι, ακριβώς είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εργασίας που έκανε το ΑΣΕ μάλλον, το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, που γνωμοδότησε προς αυτή την κατεύθυνση να γίνει γενικώς υποχρεωτική η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Πραγματικά μέσα από αυτή τη σύμβαση καλύβονται πάνω από 160.000 συναδέλφοι μας πανελλαδικά. Εδώ πρέπει όμως να πούμε ότι πρέπει να γίνει άμεσα και η τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας γενικώς υποχρεωτική. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι έχουμε στείλει έτοιμα ήδη στο Υπουργείο Εργασίας και από ό,τι μας διαβεβαίωσαν, το επόμενο διάστημα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει και η τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας γενικώς υποχρεωτική. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι μισθολογικά όσον αφορά οι δύο συμβάσεις είναι σίγουρα ευνοϊκότερη η τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας. Προβλέπει μεγαλύτερες αυξήσεις. Εδώ θα πούμε ότι η κλαδική προβλέπει 10,5% σε διετή βάση, ενώ η τοπική 12%. Από εκεί και μετά έχει περισσότερα θεσμικά δικαιώματα απορρέουν μέσα από την τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας. Έχει περισσότερες ειδικότητες, έχει μέσα τη μεταφορά των εργαζομένων από τον τόπο διαμονής τους στον τόπο εργασίας, γιατί αυτές είναι οι ανάγκες του νομού Ηρακλείου. Γι' αυτό υπογράφουμε τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας, για να καλύψουμε όλους τους συναδέλφους. Οι απαιτήσεις στον νομό Ηρακλείου είναι περισσότερες τα ξενοδοχεία λόγω των καλέσιτων, πεντάστερο ξενοδοχείο, γι' αυτό έχουμε και περισσότερες ειδικότητες. Εμείς λοιπόν καλούμε τους ξενοδόχους να εφαρμόσουν την τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας. Είπαμε ότι μισθολογικά είναι ελάχιστες οι διαφορές, είναι όμως ευνοϊκότεροι όσον αφορά τα θεσμικά δικαιώματα. Το αίτημά σας προς το Υπουργείο Τουρισμού ή Εργασίας? Το αίτημά μας έχει γίνει στο Υπουργείο Εργασίας. Είναι αυτό το αίτημα απορρέει και μέσα από τη σύμβαση που έχουμε υπογράψει, που το σώστη και οι ξενοδόχοι συμφωνούν ότι πρέπει να γίνει γενικώς υποχρεωτική. Δεν έχουν θέμα ούτε οι ίδιοι, είναι γιατί δεν θα υπάρξει αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων και θα υπάρξει και ισονομία όσον αφορά τους μισθούς των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Ένα τελευταίο ερώτημα, για πείτε μου, με την έλλειψη εργαζόμενων πώς αντιμετωπίζετε το θέμα? Εμείς έχουμε πει, όπως το είπατε και εσείς από το ρεπορτάζ σας, ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα. Μέτρα από την κυβέρνηση και συνεχίζουμε να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, όπως είναι η επαναφορά του Ταμείου Ανεργίας προμνημονίων επίπεδα, το ΕΦΑΠΑΞ να επανέλθει στην 20η αιτία. Είναι λοιπόν μια σειρά ετοιμάτων
που πιστεύουμε ότι αν υλοποιηθούν και αν πραγματικά η κυβέρνηση τα δει όλα αυτά με θετικό μάτι, η κατάσταση αυτή πιστεύουμε ότι θα διορθωθεί το επόμενο διάστημα, γιατί και οι συμβάσεις αυτές που υπογράψαμε θα πιστεύουμε ότι θα προσελκύσουν και περισσότερο κόσμο στα ξενοδοχεία. Αλλά μην ξεχνάτε τώρα, κύριε Κοκολάκη, ότι έχουμε μπροστά μας εκλογές. Άντε τρέχα γύρευε μέχρι να βγει η επόμενη κυβέρνηση, που δεν ξέρει κανένας ούτως ή άλλως ποια θα είναι και ποια θα είναι τα θέματα και ποιες θα είναι οι προτεραιότητες που θα δώσει. Και μέσα στο Μάιο ή στον Ιούνιο, αν πάμε σε διπλές κάλπες, Ιούλιο κλπ., βλέπετε ότι εσείς καθυστερείτε. Εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα. Όμως για εσάς. Ακούστε, δείτε, σωστά το βάζετε, σωστά τα λέτε. Εμείς όμως να ξέρετε ότι πιέζουμε καθημερινά και προσπαθούμε πριν διαλύσει η Βουλή να μπορέσουμε να πάρουμε και κάποια πράγματα για τους εργαζόμενους. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε καθημερινά τον αγώνα και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε. Έπρεπε να είχαν γίνει προπολού μαζί με το ότι το Ανώτατο Συμβούλιο, από τη στιγμή που εδώ και καιρό είχετε στείλει την πρότασή σας και έκανε υποχρεωτική τη μία συλλογική σύμβαση, έπρεπε να είχε γίνει και η άλλη, και από τη στιγμή που ξέρανε ότι υπάρχουν μπροστά εκλογές και ότι υπάρχουν καθυστερήσεις για να σας έχουν θωρακίσει και για να σας έχουν από την άλλη βάλει σε μια άλλη διαδικασία. Δεν μου λέτε, δεν μου απαντήσατε όμως, με την έλλειψη εργατικών χεριών πώς αντιμετωπίζετε, είναι το τελευταίο που ρώτησα. Ναι, ακούστε, δείτε, υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα, δεν αντιμετωπίζεται. Αυτό θα είσαι ένα αποτέλεσμα, η ξενοδοχοϊπάλλη αυτή τη στιγμή ήδη που μιλάμε γίνεται και δουλεύουν υπερερωρίες και υπερεργασίες, δουλεύουν χωρίς ρεπό. Αυτό θα βλέπουμε φέτος, θα βλέπουμε πραγματικά οι συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους θα είναι πολύ δύσκολες στα ξενοδοχεία. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει άμεσα να πάρουν αυτά τα μέτρα, ούτως ώστε να προσελκύσουν τους εργαζόμενους και να ξαναμπούν στον κλάδο. Γιατί αν δεν πάρθουν τώρα αυτά τα μέτρα, αυτό το πρόβλημα, όπως έχουμε πει, χρόνο θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Μάλιστα. Καλημέρα, καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ.